Στο σκοτάδι βρίσκονται εκατοντάδες νοικοκυριά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, καθώς έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο εντάθηκε την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, ο Δήμος βρίσκεται στο πλευρό των ευπαθών ομάδων και με απόφαση του Δημάρχου Μανώλη Φραγκάκη έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Η επιτροπή αυτή εξετάζει τη δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση ή όχι και στη συνέχεια αποφαίνεται και κοινοποιεί την απόφασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κλιμακωτά ή εφάπαξ πληρώνει το οφειλόμενο ποσό στον πάροχο εν προκειμένου στη ΔΕΗ, ανάλογα βέβαια και με τις περιπτώσεις. Και μάλιστα το σημαντικό εδώ είναι ότι στις περισσότερες από αυτές μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά και πάνω από 5.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλές οικογένειες, έχουμε αρκετές οικογένειες με παιδιά που δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι στο σκοτάδι. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή από το κεφάλι μέχρι τους υπόλοιπους και θα είναι καλό να βοηθήσουν εφόσον μπορούν να γίνει αυτό μέσω της κυβέρνησης και του Υπουργείου που λέτε και εσείς, να βοηθηθεί μια κατάσταση, γιατί ο κόσμος, πολλοίς κόσμος έμεινε φέτος χωρίς δουλειές. Καλό είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους γιατί δεν έχουν χρήματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον άλλο επειδή δεν έχει χρήματα, χωρίς ρεύμα και χωρίς φαγητό. Γιατί δεν θα έχει φαγητό. Όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται λόγω της κατάστασης, της κρίσεως. Η αντιδήμαρχος Όλγα Δαραμουντάνη αναφέρθηκε σε βασικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα νοικοκυριά για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι να έχει γίνει αποσύνδεση της κατοικίας του έως 34 του 2020, να αφορά κύρια κατοικία η επανασύνδεση του ρεύματος, καθώς επίσης και ο ετών να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της παροχής. Πρόκειται για μια εξέλιξη ανάσα, όπως σχολιάζουν δημότες, οι οποίοι αντικρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά λόγω της ανεργίας και άλλων παραγόντων. Σωστό μέτρο είναι αυτό, να έχουν οι άνθρωποι το ρεύμα τους, αλλά εγώ είμαι φετινός συνταξιούχος 370 ευρώ. Πού να τα απεξέλθω εγώ? Να έμφυα, να ρεύμα στο σπίτι, να εγγόνια στο σπίτι, να παιδιά. Τι θα γίνω εγώ δουλειά? Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι περιμένουν βέβαια από τις αλλιές. Περιμένουν κάποια πράγματα τώρα. Τα μπέλια καταστραφήκαν εδώ πέρα, ειδικά στην περιοχή, όλα δεν κόψαμε ένα σταφύλι καθόλου. Όταν υπάρχει ανεργία, όταν δεν υπάρχει εισόδημα, εδώ οι άνθρωποι υποφέρουν. Είμαστε τόσο πολύ ζωρισμένοι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 280 ευρώ ρεύμα. Και σκέφτομαι, παίρνω 600 ευρώ. Άντε να πού θα πληρώσω το ρεύμα? Τα αιτήματά τους θα αξιολογηθούν και θα κοινοποιηθούν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις επίμαχες οικίες.